Τώρα, όσοι έχετε γραφτεί στην επιστολική ψήφο, έχετε πάρει ήδη τα φακελάκια σας. Το έχει και πάρει, μπορείτε να ψηφίσετε. Το έχει πάρει και η κυρία Τίνα Μιχαηλίδου. Της πήγε στο σπίτι που της πήγε, δεν ξέρω, στο γραφείο. Το σπίτι, στο γραφείο. Μάλιστα. Γύρισε το, μη φαίνονται τα προσωπικά δεδομένα. Κρύφτε τα προσωπικά δεδομένα. Παρέλαβα αυτόν εδώ το φάκελο. Θέλω να σας πω ότι τον παρέλαβα με πιν. Με? Με πιν. Πιν. Ναι, μάλιστα. Υπάρχει ένας αριθμός πιν, ο οποίος έρχεται στο email σου. Mm-hmm. Πρέπει μόνο προσωπικά ο ίδιος να παραλάβεις τον φάκελο της επιστολικής ψήφου. Δεν μπορείς διαφορετικά, δεν μπορεί κάποιος άλλος να τον παραλάβει για εσένα χωρίς να πεις στον άνθρωπο, ο οποίος, στον διανομέα, ο οποίος σου φέρνει τον φάκελο. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να τον παραλάβει εκ μέρους σου. Πρέπει να είσαι και εσύ αυτοπροσώπος και με το πιν. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε, εγώ παρέλαβα τον φάκελό μου. Αν δεν μπορείς να το χάσεις, είναι στο email σου. Συγγνώμη να ρωτήσω λίγο... κάτι. Ναι. Αν πεις, δεν το παραλάβεις αυτοπροσώπος και πεις σε κάποιον τρίτο να πάρει με το πιν σου. Εντάξει, αν έχει το πιν, ναι. Αλλά αρατήδια, το δίνει εύκολα το πίνεις σου τώρα που να είναι, να ξέρεις. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο φάκελος με το πίν, παρέλαβες το φάκελο. Λίγο τι έχει μέσα. Βεβαίως. Λοιπόν, μέσα στο φάκελο της επιστολικής ψήφου υπάρχει ένας φάκελος, ο οποίος θα μπει μέσα η επιστολική ψήφος μετά και θα σταλεί. Τι ακριβώς θα μπει εδώ πέρα μέσα. Χρήστο, λοιπόν, Χρήστο, θα μπει μέσα αυτός ο φάκελος. Μέσα στο φάκελο θα μπει φάκελος. Μέσα στο φάκελο θα μπει αυτός ο φάκελος, που αυτή είναι η ψήφος. Ναι. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο. Θα μπει ο άλλος φάκελος. Όχι. Α, σε αυτό θα μπει το φάκελο αυτό θα εδώ μπει το χαρτί. Α, αυτό είναι το θέμα. Μπράβο, πάμε εδώ τώρα να δούμε πώς ψηφίζουμε. Λοιπόν, όλοι όσοι θα ψηφίσετε με επιστολική ψήφο, θα επιλέξετε εδώ πέρα, βάζοντας ένα σταυρό δίπλα στο κόμμα της προτίμησής σας. Ακριβώς από πίσω υπάρχει ένα κουτάκι με 42 μικρότερα κουτάκια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ με κυκλάκι Χ. Η Μουτζούρα επιλέγεται μέχρι 4 υποψηφίους. Αν έχετε επιλέξει παραπάνω από 4 υποψηφίους, θεωρείτε έγκυρο για το κόμμα, αλλά δεν καταμετράτε καμία ψήφος ως προς τον υποψήφιο. Στον υποψήφιο, λοιπόν, σταυρό στον υποψήφιο. Αυτό. Από το 0 έως το 4. Εδώ και ενημερώνεις τον αριθμό των υποψηφίων που έχεις επιλέξει, στον παραπάνω πίνακα. Αν έχεις βάλει 2, 3, 4, ένα κανένα. Επιβεβαιώνεις πόσους. Αν δεν βάλεις κανένα, κανένα εκεί, προσμετράτε στο κόμμα προφανώς. Αν δεν βάλεις κανένα εκεί, στο βάζουν όπως γίνεται στα εκλογικά κέντρα. Δεν ανοίγει αυτό μετά, θα μας πει τι. Το εκλογικό κέντρο βάζει να πάει και τελειώνει το αν θέμα. Αν δεν έχεις βάλει και κάποιον εδώ μπροστά, θεωρείται λευκό. Έτσι. Συγγνώμη, αυτό υποψήφι... εδώ μπαίνει μέσα εδώ. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Υποψήφοι που είναι. Έχουμε και άλλα. Περίμενε, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Βοήθαμε λίγο. Βοήθαμε. Εσύ τι κάνεις εδώ, δεν έλασες. Δύο άτομα χρειάζεται. Εγώ πήγαινε εσύ τώρα. Κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση εδώ πέρα μέσα, η οποία τη συμπληρώνεις και δεν μπαίνει μέσα σε αυτόν εδώ τον φάκελο που είναι η ψήφος. Μπαίνει όμως στον γενικό φάκελο που είναι αυτός. Ρε Γιάννη, έλα εδώ βοήθαμε. Ναι. Κράτα εδώ. Κρατάω. Λοιπόν, η υπεύθυνη δήλωση μπαίνει σε αυτόν τον φάκελο, τον γενικό. Όχι μέσα σε αυτόν τον φάκελο, η διαφορετικά. Η υπεύθυνη δήλωση δηλαδή στο μεγάλο φάκελο. Ακριβώς. Εδώ στο μικρό είναι μόνο το ψηφοδελτίο. Ακριβώς. Πάμε τώρα εδώ να δούμε πώς βλέπουμε ποιος υποψήφιος αντιστοιχεί σε κάποιο κόμμα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα εγχειρίδιο, το οποίο δείχνει όλες τις οδηγίες, αυτά που σας περιέγραψα τώρα, περιγράφει και όλες τις οδηγίες για το πώς θα ψηφίσετε. Για παράδειγμα, θα ανοίξω τώρα τυχαία σε ένα κόμμα. Εδώ πέρα, ας πούμε, εδώ υπάρχει. Εδώ πέρα, ας πούμε, φαίνεται στο κόμμα ισότητας ποιοι είναι οι υποψήφοι με τους αριθμούς τους. Βλέπετε το κόμμα της προτίμησής σας, ανοίγετε στη σελίδα που είναι το κόμμα σας και διαλέγετε ποιος είναι ο αριθμός του υποψηφίου που θέλετε να επιλέξετε. Μάλιστα. Εντάξει. Εσύ τι μέτραγες πριν εδώ στα κουτάκια, σε αυτό το χαρτί. Πόσο συνδυασμοί είναι. Σε αυτό το 40 κάτι. Αυτό είναι το χαρτί, σε αυτό ψηφίζετε, έτσι. Μάλιστα. Μπροστά και πίσω. Δεν είναι 40 κάτι. Απ' την άλλη. Εδώ. Εδώ, ναι, και πίσω. Εκεί που βάζετε από 0 έως 4, ακριβώς. 1 έως 4 και βάζετε από κάτω πώς είναι. Και μπροστά λοιπόν, το κόμμα της προτίμησης. Πάρε τα εγγραφά σου. Έχεις άλλες απορίες, αδερφέ μου? Και φυσικά το αποστέλλετε. Τώρα, τα κάναμε όλα αυτά και μάλιστα, ψηφίσαμε. Μάλιστα. Ψηφίσατε μάλλον όσοι επιλέξατε μάλιστα την επιστολική ψήφο. Πώς το στέλνουμε? Λοιπόν, το βάζετε μέσα, όπως είπα, Περιστέρι. Σε αυτόν εδώ το φάκελο. Εδώ πέρα βάζετε μόνο το χαρτί που αφορά την ψήφο, την υπεύθυνη δήλωση. Τη συμπληρώνετε και τη βάζετε μέσα στον δεύτερο φάκελο, που θα είναι ο κεντρικός φάκελος. Στην Ελλάδα έχει δωρεάν αποστολή. Καλείτε δηλαδή τον διανομέα, παραλαμβάνει τον φάκελο και τον στέλνετε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο συγκεκριμένο γραφείο που αναφέρει ήδη, εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Το ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Η υπεύθυνη δήλωση τι αναγράφει, Τίνα?
Ότι κάνει υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία. Θέλω να σου διαβάσω ακριβώς τι γράφει. Α, βέβαια. Για τα στοιχεία, για ταυτοποίηση είναι. Μάλιστα. Ναι. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις παραγράφου 6 του άρθρου 22, έχω εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογών επιστολικής ψήφου και δεν πρόκειται να ψηφίσω με φυσική παρουσία. 31 συνδυασμοί. Επιλέγεται, έχει τους υποψηφίους μέσα. Η υπεύθυνη δήλωση λέει ότι εγώ έχω καταγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους για την επιστολική ψήφο και δεν πρόκειται να ψηφίσω με φυσική παρουσία στις επικείμενες εκλογές εφόσον ο φάκελος παραλυφθεί από την Ειδική Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου. Πότε θα ψηφίσεις? Σήμερα, αύριο θα τον στείλω το φάκελο. Άντε, με το καλό. Πρόσεχε, θα ψηφίσεις.